Κόκκινο συναγερμό από τη συνεχή αύξηση κρουσμάτων στη χώρα μας. Μεγάλη πληγή είσοδος του ιού σε γυροκομεία. Νέα εστία εντοπίστηκε στο Μαρούσιο που καταγράφηκαν 19 κρούσματα κορονοϊού. 8 από τους φιλοξενούμενους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παμακάριστος και άλλοι 10 μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό. Μετά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Μαρούσι τίθεται σε δεκαήμερη καραντίνα μετά και τα 19 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Περιμένουμε μια αύξηση ακόμα όταν αλλάξει περισσότερο καιρός και κλειστούμε μέσα στα σπίτια και έχουμε περισσότερο συγχρονισμό. Αυτό το περιμένουμε μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Σε καραντίνα και η Μόρια μετά την εμφάνιση του πρώτου θετικού κρούσματος στη δομή. Πρόκειται για έναν 40χρονο Σομαλό. Η διαδικασία ιχνηλάτησης είναι σε εξέλιξη και στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Όταν έχω ένα δηλωμένο κρούσμα, υπολογίζω ότι έχω περίπου άλλα 10 στην κοινότητα. Μάλιστα. Αυτά που δηλώνω. Αν έχω λοιπόν τώρα 200, πόσα ανακοινώθηκαν χθες, 233. Έχω περίπου 2.500 που κυκλοφορούν περίπου, ή είναι πολλά παραπάνω. Όχι, όχι, τόσα είναι περίπου. Το μάξιμο είναι αυτό. Χτες καταγράφηκαν 233 νέα κρούσματα, από τα οποία τα 207 είναι εγχώρια. Μακραίνει και ο δραματικός κατάλογος των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Μέσα σε λίγες ώρες κατέληξαν 5 ηλικιωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας. Ανάμεσά τους και ένας 80χρονος που άφησε την τελευταία του πνοή στο ΑΧΕΠΑ και είναι το 22ο θύμα από τον Νίκο Ευγυρία στο ασβεστοχώρι. Και ενώ οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έμεινε χωρίς αντιδραστήρια και θα συνεχίσει τη λειτουργία του από τις 8 του μηνός. Έτυχε αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία που προμηθεύει το ΕΚΙΑ. Ναι. Να έχει πρόβλημα τροφοδοσίας. Δυστυχώς το ΕΚΙΑ είναι μεγάλο εργαστήριο και κάνει χιλιάδες δείγματα. Γι' αυτό και φάνηκε το πρόβλημα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς για τον κορονοϊό στη χώρα και καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι σε περίπου 1.000 δείγματα. Ενώ εξυπηρετεί τα νοσοκομεία. Με δήλωσή του, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης τόνισε ότι τα δείγματα που πρέπει να εξεταστούν θα προωθούνται σε άλλα εργαστήρια.